Πρώτα από το Περιφερειάρχη, τον κύριο Κατσιφάρα, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει σπουδαίο έργο και γι' αυτό και τον επιλέξαμε μεταξύ των άλλων να τον τιμήσουμε σήμερα. Από τον Λάζαρο, τον Κολώνα βεβαίως, όπου είναι το στήριγμα και η κολώνα του μουσείου. Μαζί ξεκινήσαμε, Λάζαρο, εγώ τότε νεοσύστατο του σωματείου. Κάναμε αγώνα τότε ώστε να εγγενιαστεί το μουσείο και να πούμε και στο Ξενόγιαννη που λέει εγώ ότι θα πληρώσει τη... Ναι, έτσι κάτι είπε εγώ, αυτός θα πληρώσει λέει τα αυτά, τα σπασμένα. Τότε θυμάμαι, δεν ξεκινούσε το μουσείο να εγγενιαστεί και ο Σαμαράς που ήταν υπουργός τότε πολιτισμού έπαιρνε τηλέφωνο, πρέπει να ανοίξει το μουσείο. Είχε στείλει τον Μουρζά από την Αθήνα, ο οποίος ήταν πολύ ικανότατος και γι' αυτό και βρέθηκε σήμερα, λύπησε στο εξωτερικό. Και βεβαίως ο Γιάννης ο Ξενόγιας λέει να δώσουμε κάτι άλλα λεφτά εμείς για να πάψει η απεργία που είχαν κάνει νομίζω οι εργαζόμενοι ή οι φύλακες. Κύριε Κουμούς, οι φύλακες. Εδώ τότε ήταν οι προϊσταμένοι, τέλος πάντων, άλλη κυρία. Τα έδωσε ο Γιάννης ο Ξενόγιας και έτσι έγινε, ας πιθέσουμε, έγιναν τα εγγένεια και σώθηκε, ας πιθέσουμε, και το γόητρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Έγινε λοιπόν αυτό το ωραίο μουσείο, το οποίο το χαιρόμαστε όλοι, και οι πατρινοί και γύρω από την Πάτρα και ξένοι που έρχονται, αλίμονο. Και βέβαια εμείς σαν σωματείο προσπαθούμε να έχει επισκεψιμότητα. Τι άλλο, όλοι το είπατε και αυτό είναι. Όταν ανοίγουμε ένα μαγαζί θέλουμε να έχει και πελατεία. Έχει ωραία πράγματα μέσα, έχει ωραία θέση, αλλά πελάτες. Και για τους πελάτες εμείς φροντίζουμε το σωματείο να βάλουμε ένα κερασάκι στην τούρτα. Και το κερασάκι αυτό δεν είναι άλλο από το να φτιάξουμε στον προαύριο χώρο κερκίδες της τάξεως των 1500 θέσεων, ώστε να μην κάθονται κατά ή που λένε στη Κοντοβάζαινα και να απολαμβάνουν, ας πιθέσουμε, την Παρσέλινο, αλλά και γενικά τις εκδηλώσεις που γίνονται και θα πυκνώσουν και εκδηλώσεις. Αυτό θα είναι δηλαδή μία, πώς να πει κανείς, ένα ερέθισμα για να προσέλθουν περισσότερους κόσμους με τις διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό δεν θέλουμε, αυτό θα κάνουμε. Την έχω τη μακέτα έτοιμη. Εδώ είναι η μακέτα. Την οποία, ας πιθέσουμε, θα σας τη δώσω, κυρία Κουμούση, να την προωθήσετε, γιατί προχθές που είχε έρθει και ο Υπουργός Πολιτισμού εδώ, η κυρία Πονιόρδου, της το είπαμε, παρουσία της κυρίας Κουμούση και του κυρίου Περιφερειάρχη, είμαστε μαζί εκεί, στην αίθουσα επάνω που συζητήσαν τα επιμέρους θέματα για το μουσείο και το αποδέχτηκε προφορικά τουλάχιστον, θα περάσει βέβαια το κάσο όλα αυτά και ελπίζω να το ετοιμάσουμε. Αυτό δεν είναι τίποτα δηλαδή, είναι ένα κερασάκι, σας είπα, την τούρτα, αλλά θέλουμε και εμείς να προσφέρουμε, γιατί το σωματείο μας δεν είναι τίποτα άλλο. Ιδρύθηκε για να προσφέρει. Δηλαδή, εθελοντές είμαστε. Και μακάρι να είμαστε εθελοντές σαν το Ζάπα, σαν το Συγκρού, σαν το Αβέρο, σαν το Λαδόπουλο εδώ στην Πάτρα και το Μαραγκόπουλο που έχετε το Μαραγκόπουλο απάνω. Ελάχιστα κάνουμε εμείς. Προχθές να σας πω την αλήθεια, το έλεγα προχθές στο Δήμαρχο. Δεν ήρθε, φαίνεται κάτι τούτη, και ενώ μου έχει πει θα έρθει. Τον είναι Δήμαρχο, κύριε Καράβα. Μου είπε λοιπόν, του είπα λοιπόν ότι ελάτε εκεί να δείτε, να ακούσετε, γιατί εμείς έχουμε διάφορα σχέδια να τα υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αν δεν βοηθήσει ο Δήμος, δεν βοηθήσει ο Περιφερειάρχης, δεν βοηθήσει ο Δεσπότης, δεν βοηθήσει όλοι μαζί και οι εργάτες κάνουν δουλειά. Αλλά θέλουν κάποιους ταγούς, οι οποίοι οι ταγοί έγιναν με τη δική τους δουλειά, με τη δική τους προσφορά στην κοινωνία και τους ανέδειξε η κοινωνία. Δεν γίνανε μόνοι τους, ούτε η κοινωνία τους ανέδειξε. Τους θέλουμε λοιπόν και τους εργάτες και τους ταγούς. Έλεγα λοιπόν ότι προχτές, τώρα και στο Δήμαρχο, ότι πήγα στο κέντρο πολιτισμού Νιάρχος, στο δέλτα του Φαλήρου. Εντυπωσιάστηκα. Και ήταν και βράδυ μάλιστα και ήταν αναμένα τα φώτα. Πραγματικά, όσοι δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι ένα καινούριο κέντρο πολιτισμού μετά από την Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, θεωρώ ότι είναι αυτό. Μόνο και κόστησε, ξέρετε, πόσα λεπτά.
Και εμείς εδώ τι, κάτι λίγα θα χαλάσουμε. Θα βρούμε να χαλάσουμε. Δηλαδή, 650 εκατομμύρια. Μόνο μου είπαν εκεί η μεταφορά και τοποθέτηση των βιβλίων θα κοστίσει 5 εκατομμύρια. Έχει φέρει τα λεφτά το Ίδρυμα αυτό ο Νιάρχος και τα έκανε αυτά. Και να σας πω, εζήλεψα. Εζήλεψα γιατί λέω, τι κάνεις εσύ ρε φίλε αυτή για την πόλη σου. Τι έχεις κάνει, τίποτα δεν έχεις κάνει. Τι έχει κάνει ο καθένας για την πόλη του. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνταχθούμε στον εθελοντισμό. Ούτε εθελοντισμός είναι η θεμελιώδης αξία του δημιουργή. Είναι η αξία, είναι ο στόχος που βάζει ένας άνθρωπος μέσα από τη δύναμη της, της προσπάθειας για να πετύχει κάτι. Και πραγματικά το πετυχαίνει. Το πετυχαίνει γιατί είναι σαν το πείμα του, του που λέει μέρια σε βράχια να διαβώ, βοηθήστε του Βαλαωρίτη. Τι ήταν το βράχος, τι ήταν το κύμα. Του γλυφε τα πόδια και σιγά σιγά το κατέβασε κάτω. Που παραπέει, ξέρετε, στην σκλαβωμένη Ελλάδα και στους Τούρκους αυτό. Έτσι λοιπόν και εμείς, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε. Διότι με τον εθελετισμό χτίζουμε εκκλησίες, χτίζουμε κάστρα, χτίζουμε παλάτια και γκρεμίζουμε παθογένειες και πάθη και μίση και κακίες. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους πατρινούς, τα μέλη μας, τους φίλους του μουσείου να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να πετύχουμε ό,τι έχει στόχο το καταστητικό μας, την προσφορά. Και τελειώνοντας θέλω να σας πω και κάτι, κάπου το έχω σημειώσει λίγο γιατί... Τα πέρασα εγώ εδώ πέρα. Λέω τώρα ήρθε ο νέος χρόνος. Και όλοι λέμε, τούτος ο χρόνος θα είναι καλύτερος, θα είναι χειρότερος. Ό,τι καινούργιο έρχεται, είναι καινούργιο. Πρέπει να το υποδεχόμαστε με χαρά, γεννιέται ένα παιδί. Φυτεύουμε ένα δέντρο. Ήρθε ένας καινούργιος χρόνος. Στο τέλος αυτός ο χρόνος, το άθροισμά του κάνει 10 σε βαθμιότατε. Και το τέλος του κάνει 7. Και αυτό είναι γούρικο. Και στο τέλος, τι έχουμε να χάσουμε. Τα έχουμε χάσει σχεδόν τα υλικά αγαθά. Να έχουμε την υγεία μας λοιπόν το 2017, να έχουμε ειρήνη και να έχουμε συμφιλίωση μεταξύ μας, μεταξύ των λαών και των μεταναστών που είναι εδώ πέρα αυτοί οι πρόσφυγες και αυτοί θέλουν μια βοήθεια από όλους εμάς. Αυτές λοιπόν τις αξίες πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι εμείς εδώ στο, υπηρετούμε όλοι εμείς εδώ στο μουσείο και πιστεύω ότι με τη θέληση, με τη δύναμη της θέλησης θα καταφέρουμε όχι πολλά, αλλά έστω να φτιάξουμε ώστε το 2019 που είναι 10 χρόνια το μουσείο μας εδώ να καθόμαστε πάνω στις κερκίδες. Περνάω το μήνυμα, κοιτάω συνέχεια το περιφερειάρχη. Γιατί, τι, πού είναι να κοιτάξω δηλαδή. Εκείνος σε κανονίζει. Όλοι μας βοηθήσουμε. Εξάλλου δεν μέθηκε. Λοιπόν, τώρα... τα σχέδια. Θέλω να τελειώσω. Δεν είπανε κάλαντα, τα παιδιά είπανε δικά τους τότε, μουσικά κάλαντα, αλλά εγώ στο χωριό μου λέγαμε κάτι κάλαντα, τα οποία είναι ωραία. Η λογοκρισία μου το απαγόρευσε. Αλλά εγώ ρωτάω εσάς, θέλετε να τα πούμε μαζί. Θέλετε, δεν ακούω τίποτα. Μόνος σου θα τα πεις, αφού έτσι κοντοβάζεσαι. Όχι, κοντοβάζεσαι, αλλά θα τα λένε και οι διάλοι. Άρα λοιπόν η λογοκρισία πάει περίπατο μπροστά στην διαβοήση ψήφου. Άγιε μου για Βασίλη, τραγουδούν τα χείλη, πέστε το. Άγιε μου Βασίλη, τραγουδούν τα χείλη. Να καλωσορίσεις τα καλά παιδιά που σε περιμένουν με ανοιχτή καρδιά. Μέσα στη σακούλα, να τα φέρεις όλα. Μήλα και σταφίδες πίτες πιο γλυκές, κούκλες, παιχνιδάκια και πολλές ευχές.
Τα άσπρα σου τα γένια, μοιάζουν ασημένια. Φόρεσε την κάπα, κάνει παγωνιά, χέλα με τα δώρα, με καλή χρονιά και τον χρόνο. Να είστε καλά. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.